Keita has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours, Revive have made an offer to Geeta to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Geeta as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet, and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Geeta wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Geeta, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent. Το ταλαντό σχίζει ρυθμικά τη σιωπή της νύχτας και ενώ πληθαίνουν τα κέρια το φέγγος του καθολικού εσύ αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, μια ακόμη εκπομπή που αύριο είναι η Κυριακή μαζί σας, με καλεσμένο ένα ιερό τέρας της μουσικής, έτσι θα τον ονομάσω, τον Πρωτοψάλτη, τον Κοράνθη, τον Άρχοντα, μουσικοδιδάσκαλο της Αγίας Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλικό, τον οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμή αυτή που μου κάνει να είναι στην εκπομπή μου, ένα σεβαστό πρόσωπο από όλο τον ιεροψαλτικό κόσμο, στον όπου γης υπάρχοντα ελληνισμό και ορθοδοξία. Κύριε Βασιλικέ, καλώς ορίσατε στην εκπομπή αύριο είναι Κυριακή στο Χελένη TV εδώ του Λονδίνου. Καλώς σας βρίσκω, σεβασμιωθέ μου πατέρα Ιωσήφ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να φιλοξενώ έναν τέτοιον άνθρωπο του ελληνικού και του κύρους, έναν άνθρωπο τον οποίον δεν υπάρχει άνθρωπος ιεροψάλτης που δεν μελέτησε, που δεν διάβασε, που δεν μιμήθηκε, που δεν θα ήθελε να είναι βασιλικός. Βέβαια, βασιλικός ήδη και παραμένει ένας. Όλοι εμείς ευελπιστούμε στο δικό σας ανάστημα, θέλουμε τη δική σας φωνή, αλλά παράλληλα προσευχόμαστε και ευχόμαστε να σας χαρίσει ο Θεός πολλά χρόνια ακόμη να τον δοξολογείτε και να τον ημολογείτε με αυτή την φωνή και με αυτό το χάρισμα που σας έδωσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λόγια σας είναι ευλογία για μένα. Είστε ευλογημένος, κύριε Βασιλικέ. Γι' αυτό και θεωρώ μεγάλη τιμή και ξανά λέω τη λέξη ευλογία και για μας εδώ στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, στον κόσμο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο και σε πολλά μέρη του κόσμου, αφού είναι και διαδικτυακή αυτή τη στιγμή, να δούνε και τον Θεόδωρο Βασιλικό από μικρό παιδάκι μέχρι τον μεγάλο άντρα που έχουμε απέναντί μας αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, να ξεκινήσουμε την συνέντευξή μας. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από τα παιδικά σας χρόνια και ποια ήταν η σχέση με την Πιζαρδινούσα. Μάλιστα. Θυμάμαι, σεβαστέ μου πατέρα Ιωσήφ,
Θυμάμαι απόλυτα τα παιδικά μου χρόνια από ηλικίας 8 ετών, όπου είναι ο πατέρας μου πρωτοψάλτης στην Παναγία τη Μεγαλόχαρη της Τίνου. Ένας μουσικότατος άνθρωπος, ο οποίος εκεί ήταν για μία επταετία, όπου εξαιτίας αυτού του γεγονότος είχα ακούσματα από πρώτο χέρι που λέμε, τόσο μέσα στο σπίτι μας, αλλά και στον χώρο του Ιερού Ναού. Επομένως, εν κατακλείδη μπορώ να πω ότι οι εμπειρίες μου δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερες τόσο στα ισοκρατήματα που έκανα με τις συχνές υπερβατές εναλλαγές των, όσο και στο μέλος από την χοροδία του ναού που είχε καταρτήσει ο μουσικολογιότατος πατέρας μου. Να λοιπόν που το μήλο έρχεται να πέσει κάτω από την ηλιά, λέμε. Υπήρχαν αυτές οι μουσικές καταβολές στην οικογένεια και πολύ σημαντικό η αναφορά αυτή στο ιερό προσκύνημα, όπου εκεί σας πρωτοσυναντώ και εγώ, θα τα πούμε αυτά λίγο αργότερα, αφού μπούμε στα αναλόγια και στις υπηρεσίες που είχατε πια απομαθητευόμενος ιεροψάλτης μέχρι και τις μεγάλες εκκλησίες που αναλάβατε. Μάλιστα, μάλιστα. Να πούμε τα αναλόγια. Μάλιστα. Τα αναλόγια που έψαλα στην όλη καριέρα μου ήταν Α. Αριστερός ιεροψάλτης στον Άγιο Παντελεήμονα Ηλιούπολης των Αθηνών. Β. Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο στην Οίκαια του Πειραιά. Εν συνεχεία Γ. Πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό του Εσταυρωμένου Εγάλεο. Δ. Στον Άγιο Νικόλαο στον Πειραιά. Ε. Στον Άγιο Σπυρίδωνα στον Πειραιά. 6. Στον Άγιο Μινά του Ηρακλείου Κρήτης. 7. Στην Παναγία Μεγαλόχαρη της Τίνου. Κοιτάξτε πώς θα φέρνουν τα πράγματα η τύχη, που όπως σας προείπα πέρασε από εκεί και ο πατέρας μου. Απίστευτη ευλογημένη συγκυρία, το λέω και συγκινούμε. Και 8. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Θωμά Μπελοκήπων, όπου και υπηρετώ συνεχώς για μισό αιώνα ακατάπαυστα. Το σύνολο νευόρκος 69 έτη. Να σας χαριτώνει ο Θεός και άλλα τόσα την επιτυχία να τον ψάλετε και να συγκινήσετε. Γιατί όταν συγκινείται κανείς βλέποντας αυτό το έργο, έχει ευλογία Θεού πραγματικά. Ήθελα να μείνουμε λίγο στην Τίνο, στο ιερό προσκύνημα, γιατί και εγώ ιεροσπουδαστής εκεί, το 72-73 και στη συνέχεια ήταν οι χρονές που είχατε ξεκινήσει εκεί, σας ακούγαμε αφενός μεν ετοιμαζόμενοι για να ανεβούμε όλοι οι ιεροσπουδαστές, γιατί κλεισιαζόμασταν κάθε Κυριακή, αλλά και κάποιοι από εμάς από κάτω στα πόδια σας, εκεί κοντά στο ιερό αναλόγιο, να πούνε μια τέτοια... Ποια εποχή? Εγώ πήγα ποια εποχή? Είμαι από το 72 μέχρι το 79 είμαι. Α, μάλιστα, μάλιστα. Και θυμάμαι και την πρώτη, ίσως να ήταν και η πρώτη δισκογραφική δουλειά, η παράκληση Παναγίας που είχατε κάνει για το Ίδρυμα. Δεν ξέρω αν ήταν η πρώτη. Μπράβο, μπράβο. Πολύ σωστά το λέτε. Αυτά τα και μία... Και μία τρίφωνη θεία λειτουργία, γιατί πριν πάω το συνήθιζαν αυτό. Εγώ δεν συμφώνησα κανονικά, αλλά τους είπα ότι θα σας τη βγάλω τη θεία λειτουργία, αλλά από εκεί και πέρα αναλαμβάνει ο βασιλικός ως βυζαντινός ιεροψάλτης και τίποτε άλλο. Και πράγματι έτσι και έγινε.
Πάντως αυτό θυμάμαι και εγώ και όλα τα παιδιά της σχολής που προσπαθούσαμε να μάθουμε θέση σας απ' έξω. Και ειδικά και τότε βέβαια, το 25 ετών, οι μιμούμενοι της παρακλήσεως, αυτά που ακούγαμε τις Κυριακές και εμείς, ζώντας αυτό τον παλμό, τον ιεροψαλτικό, συγγενούμενοι και εμείς και δίνοντας όθηση πραγματικά σε εμάς, αφού και εκεί μαθαίναμε την Ξαφνική Μουσική, που ήταν μέρος του προγράμματος των μαθημάτων, να καταφέρουν κάποιοι από εμάς να ασχοληθούν και με το αναλόγιο, να σπουδάσουν τη Ξαφνική Μουσική. Όμως στην καριέρα σας αναλάβατε μια πάρα πολύ μεγάλη χοροδία. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για αυτή και να μας πείτε για τις εκδηλώσεις που κάνατε. Ευχαρίστως. Η χοροδία μου αποτελεί το από 60 άτομα, οι οποίοι εκείνη την εποχή αποτελούνταν από τους καλυφωνότερους ιεροψάλτας των Αθηνών. Ταξίδεψα τη βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική στα πέρατα της Οικουμένης, όντας, φέροντας το όνομα του Υπουργείου Οικονομικών του Ελληνικού Κράτους ή τη χοροδία του Υπουργείου Οικονομικών με διάρκεια μία δεκαετία. Ταξιδέψαμε 3 φορές σε διαφορετικά ταξίδια σε όλες τις μεγάλες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου βρήθη από εκατομμύρια Ελλήνων ομογενών δεύτερης και τρίτης γενιάς. 2 φορές στην Αυστραλία, όπου και εκεί έχει έντονη ελληνική ομογένεια, κυρίως Μελβούρνη και Σίδνεϊ. Γι' αυτό το ελληνικό κράτος άλλωστε διέθετε την πολυμελή χοροδία μας ως προσφορά στην απανταχού οικουμένη ελληνική ομογένεια. Επίσης, 2 φορές στη Νότια Αφρική, Johannesburg και Cape Town. 4. Ηχογραφήσεις. Να μπούμε, αφού ακούσαμε για τον κύκλο της χοροδίας και τα κράτη και τις χώρες που επισκεφθήκατε και που ήταν ένας πρόδρομος, αν θέλετε, διάδοσης της Ζαντινικής. Ακριβώς. Φαντάζομαι ότι εκεί την εποχή δεν θα είχε ξαναβγεί χοροδία έξω και αν είχαν βγει θα ήταν ευχαριστημένα. Αλλά στο μέγεθος και στο πλήρωμα της Οικουμένης που φτάσατε εσείς ήταν η πρώτη φορά. Βέβαια, σήμερα έχουμε κάποιες συμμετοχές. Αλλά... Να συμπληρώσω εδώ, για να μην μου διαφύγει, ότι έβγαινε και ο Αγγελόπουλος στο εξωτερικό κατά διαστήματα. Αλλά εμείς είχαμε πιο συστηματική βοήθεια. Εκείνος έβγαινε αργά και πού. Αυτό ήθελα να πω, ότι σε αυτό που κάνατε εσείς ήταν πρωτοπόρο και προφανώς ακολουθήσαν και άλλοι στη συνέχεια. Να έρθουμε όμως στο μεγάλο κομμάτι, γιατί οι περισσότεροι μάλλον από εδώ σας γνωρίσαμε τη δισκογραφία. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στη γη, η ιεροψάλτης σίγουρα δεν υπάρχει, και τραγουδιστής θα λέγα, με όλο αυτό το ρεπερτόριο, με όλες αυτές τα νούμερα των ηχογραφήσεων. Θα σας πω πρώτα ότι για να παραχθεί όλο αυτό το έργο, θα σας πω το νούμερο πιο κάτω, χρειάστηκαν 38 ολόκληρα χρόνια να είμαι μέσα στο στούντιο κυρίως της Κολούμπια από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή επί 8 ώρες καθημερινά, το επαναλαμβάνω, 8 ώρες καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή επί 38 χρόνια για να παραχθούν σε δίσκους πρώτα βινήλιο
και αργότερα σε κασέτες και τελικά σε ψηφιακούς δίσκους 465 έργα, παγκόσμιο ρεκόρ από πλευράς ποιότητος και ποσότητος, διότι αυτό το νούμερο δεν το συμπλήρωσαν όλοι μαζί οι πρωτοψάλτες της Ελλάδος, αγιορείτες και μη. Από αυτό το έργο υπάρχει μία σημαντική οπτικοακουστική σειρά που περιλαμβάνει 80 έργα δικά μου με παραλλαγή και μέλος και περιλαμβάνει όλη την ύλη σπουδής των 5 ετών του επίσημου οδείου ή οποιασδήποτε επίσημης σχολής εκμαθήσεως της βυζαντινής μουσικής. Αυτό το έργο μου είναι έργο ζωής που θα μείνει στην ιστορία και θα διδάσκει τους νέους μαθητές που θέλουν να γίνουν επαγγελματίες μουσικοί ιεροψάλτε, δίδοντας εξετάσεις σε μία αναγνωρισμένη σχολή όπου θα μπορεί να πάρει το πτυχίο του ιεροψάλτου, διευρύνοντας τις γνώσεις του έτι περαιτέρω. Από τα 465 έργα, ένα μεγάλο μέρος παραχώρησα τα πνευματικά των δικαιώματα στην μεγάλη γαλλική φωνογραφική εταιρεία Οκορά, η οποία εκπροσωπεί και έχει πελάτες και εκθετήρια στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, καθώς επίσης και σε ειδικά καταστήματα σοβαρής κλασικής μουσικής παγκοσμίως, όπου κοντά στα ιερά τέρατα των Μπετόβεν, Τσαϊκόφσκι, Χέντελ και πολλών άλλων συνυπάρχει ομού και η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική, για να θυμίζεις τις επόμενες γενναίες ότι είναι το α και το ω στην ορθόδοξη θεία λατρεία μας. Όλοι οι κόποι μου αναγνωρίζονται σε όλα όσα σας περιέγραψα για την προβολή και διάδοση της πατρώας βυζαντινής μουσικής, η οποία είναι απόγονος της αρχαίας μουσικής των Ελλήνων, όπου ακολουθεί τους αρμονικούς μουσικούς δρόμους που μας παραπέμπουν σε εκατοντάδες χρώματα και αρώματα, αναλόγως του ύφους που θα επιλέξει ο κάθε ερμηνευτής. Εκεί ευρίσκεται σήμερα και θα ταξιδεύει διαπαντός η παναρμόνιος βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική. Την σκυτάλη θα πάρουν, πρέπει να πάρουν από εμένα, άλλοι καταξιωμένοι πρωτοψάλτε να δουλέψουν σκληρά στα δικά μου πρότυπα, ώστε να μην χαθεί, το επαναλαμβάνω, να μην χαθεί αυτή η μουσική της παγκόσμιας ορθοδοξίας. Πιστεύω, αγαπητέ κύριε Βασιλικέ, με αυτά τα θεμέλια και με αυτές τις βάσεις που θέσατε και βάλατε, σίγουρα δεν θα χαθεί και θα υπάρχει εκεί για όλους εμάς, για τους αγαπητούς μαθητές. Και μιας και μέσα από αυτό το έργο σας γνωρίσαμε και σας είδαμε, φυσικά είχατε και ανθρώπους δίπλα σας που αναδείξατε, που μάθατε. Αναφερθείτε λίγο, αν θέλετε, στους μαθητές και σε κάποιους που θα θέλατε και κάποια ονόματα ενδεχομένως να πείτε, αν θέλετε να αναφερθείτε και σε συγκεκριμένα ονόματα. Αλλά επειδή θα είναι τόσο πολύ, τα αφήνω στη δική σας έτσι, διακριτική ευχέρεια, αν θέλετε να ονοματίσετε κάποιους ανθρώπους.
Εγώ τώρα θα σας δεσμεύσω. Θα πρέπει, πατέρα Ιωσήφ, και εσείς να μας καλέσετε. Να έλθουμε από κοντά, να γνωριστούμε από κοντά. Στη Μεγάλη Βρετανία εγώ δεν έχω έλθει. Είναι λίγο, μου φαίνεται λίγο πώς έγινε αυτό, δεν ξέρω. Αλλά το αφήνω σε εσάς. Να βρείτε τον τρόπο ούτως ώστε να έλθουμε και από κοντά. Θα ήθελα να κλείναμε με αυτό στα μελλοντικά σχέδια. Ωραία. Να τα αφήσουμε στο τέλος, να μην απαντήσω εδώ. Πέστε όμως για κάποιους έτσι μαθητές και ιεροψάλτες που αναδειχθήκανε δίπλα σας. Είναι βασικά, είναι πάρα πολύ, είναι περίπου 60-70 τον αριθμό, και μεταξύ αυτών είναι ο Γρηγόριος Ζάρκος, πρωτοψάλτης στην Αγία Τριάδα στον Πειραιά. Πρωτοψάλτης Μητροπόλεως Πειραιός. Και ο Ευάγγελος Γκίκας. Πέραν αυτών είναι άλλοι περίπου 60-67 μαθητέ μου. Αυτό είναι το σύνολό των. Να πούμε λίγο στις συμμετοχές, στις δικές σας σε συνέδρια, που πάτε και μιλάτε, που συμμετέχετε. Είχαμε βρεθεί και στο Κολυμπάρι πρόσφατα. Μπράβο. Και ήμουν πολύ ευτυχής. Πάρα πολύ ευτυχής που είμαστε μαζί. Λοιπόν, έχω συμμετάσχει στην Ελλάδα σε δεκάδες συνέδρια και τελευταία, όπως είπατε κι εσείς, που είμαστε παρέα, στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι Χανίων, και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος γι' αυτό το λόγο. Θα ήθελα επίσης, πριν κλείσουμε και να πούμε, να σας δώσω και την πρόσκληση επίσημα εκ μέρους μου για την Ιεράρχη του Σκοπή και για τη σχολή μας εδώ, να πούμε τα δικά σας μελλοντικά σχέδια. Σίγουρα η εποχή του κορονοϊού σας άφησε και εσάς, όπως όλο τον κόσμο, πίσω από κάποιες εκδηλώσεις και εμφανίσεις, όμως προγραμματίζετε, έχετε στο πρόγραμμα κάποιες εκδηλώσεις, έχετε κάπου να πάτε από ό,τι μου έχετε πει. Ναι. Έχω δύο στα άμεσα μελλοντικά μου σχέδια. Το Σεπτέμβριο είναι ένα προγραμματισμένο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο Λος Άντζελες και Σαν Φραντζίσκο. Αυτό θα διαρκέσει περίπου 20 ημέρες. Αυτές οι δύο μεγάλες πολιτείες, όπου είμαι καλεσμένος να ψάλω εκεί που θα μου πούν, στους ναούς που θα μου πούν. Και το Νοέμβριο στο Πέρθ της Αυστραλίας, υπερπόντια ταξίδια, για να ψάλω, όπως σας προείπα, στις εκεί ελληνικές κοινότητες. Και για όσο βιολογικά θα το επιτρέψει ο Θεός και αντέξω ακόμα. Θα σας δίνει μεγάλη δύναμη και ευλογία, και με τις δικές μας ευχές και προσευχές θα συνεχίσετε για πολλά ακόμη χρόνια το έργο αυτό, το θεάριστο έργο που από μικρό παιδάκι, αρχικά δίπλα στον πατέρα ή κάτω από τα πείσματα του πατέρα, αλλά και στη συνέχεια προτείνοντας το δικό σας μεγάλο ανάστημα σε όλους εμάς. Θα ήθελα να κλείσουμε που σας ευχαριστήσω για αυτή την υπέροχη συζήτηση που είχαμε, με μια πρόσκληση. Εδώ στην Ιερά μας Επισκοπή, στη Μεγάλη Βρετανία και στο Λονδίνο, και απορώ και εγώ πραγματικά πώς τόσα χρόνια δεν υπήρξε κάποια πρόσκληση από εδώ. Εγώ θα προσπαθήσω μέσω της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, σας το είχα αναφέρει κιόλας αυτό, απλά είχα κάνει μια μικρή διακοπή προσωπικά από την σχολή, επανήλθα από πέρυσι, δυστυχώς από τα τέλος Ιανουαρίου, μέσα Φεβρουαρίου, κάνουν τα μαθήματα διαδικτυακά, μας έχει αποκλείσει ο κορονοϊός. Ελπίζω ότι τα πράγματα θα μπουν στη σωστή τους σειρά,
θα βρει ο κόσμος στην Υπουργεία του και πάλι. Και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να σας φέρουμε κοντά μας, να σας δούμε κι εμείς, να σας απολαύσουμε εδώ οι μαθητές της σχολής, να κάνουμε ένα σεμινάριο ή και περισσότερα σεμινάρια, αλλά και πολύ περισσότερο να ψάλετε σε διάφορους ναούς εδώ του Λονδίνου και σε μεγαλοπόλεις εκτός, για να σας δει και να σας απολαύσει ο κόσμος στην φυσική σας παρουσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη η τιμή που μου κάνετε. Την αποδέχομαι. Σας ευχαριστώ θερμά. Και όποτε γίνει αυτό θα είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα. Όποτε γίνει κατορθωτό εκ μέρους σας, με όλα τα στοιχεία. Θα είναι μεγάλη ευλογία για μας. Το υπόσχομαι και θα προσπαθήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να σας έρθουμε και εδώ. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά εκ μέρους του Hellenic TV και της δικής μου εκπομπής «Αύριο είναι Κυριακή», των αγαπητών φίλων ακροατών εδώ στο Λονδίνο που σας είδανε και σας βλέπουν σήμερα μέσα από αυτή τη διαδικτυακή συνέντευξη, αναλύοντας και παρουσιάζοντας τον εαυτό σας και το μεγάλο έργο που δώσατε στην Εκκλησία και στην ιερά μας μουσική, η οποία τον τελευταίο αυτόν χρόνο αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως σύμβολο πια η Βυζαντινή μουσική. Να είστε πάντα καλά, καιρός και δυνατός, και να συνεχίσετε ακμαίως να διδάσκετε και να παρουσιάσετε τη Βυζαντινή μουσική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εν αναμονή τη συναντήσεώς μας όταν αυτό γίνει κατορθωτό. Αμήν. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Καλεσμένος και προσκεκλημένος της εκπομπής μου απόψη ήταν ο πρωτοψάλτης και χωράρχης, άρχον μουσικοδιδάσκαλος της Αγίας του Μεγάλης Χριστού Εκκλησίας, ο Όδωρος Βασιλικός. Εδώ φτάνουμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Χάρη του Κυρίου κατά πάντων ημών, και μην ξεχνάτε, αύριο είναι Κυριακή. Γεια σας. Σύγησε πια, μα εσύ δεν γεννήθηκε. Παρακοιμάσαι σε τούτο δω το βράχο, όπου δεν έχεις ένα δάκρυ η καρδιά σου. Gita has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours Revive have made an offer to Gita to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Gita, as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Gita wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Gita, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent.